θαυμαστό βιβλίο της φύσης. Γεια και χαρά σας! Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό βιβλίο της φύσης! Και τι δεν θα μάθουμε για τον κόσμο των ζώων! Αφού ο κύριος Αρκούδος σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου θα μας λέει και μια ιστορία! Πάμε, μην καθυστερείτε καθόλου! Όλοι μαζί, μικρά μου! Μη χαθεί κανένα! Μας περιμένει μια πολύ γεμάτη μέρα! Έτοιμος! Πανέτοιμοι όλοι! Εμπρός, παπάκια! Πάμε! Με συγχωρείς! Μπορεί σήμερα να πει τη δική μας ιστορία. Πάντως οι ιστορίες του Αρκούδου είναι συναρπαστικές. Συναρπαστικές σαν κι εμάς. Μα πού είναι ο Αρκούδος, δεν τον βλέπω. Σίγουρα θα τρώει μέλι στο κεφάλαιο για τις μέλισσες. Είναι γνωστή η λεμαργία του. Θέλω να μιλήσω με τον Νάτο. Νάτο. Είσαστε καλά, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία για μια αγριόγατα. Τι μυρίζω. Μα, που εδώ είσαι, δεν πρόκειται να μου ξεφύγεις. Για δες εκεί ένα πουλάκι. Βλέπω ένα λαχταριστό μεζεδάκι. Θα σε κάνω μια μπουκίτσα. Μα πού πήγε, τι? Όχι. Τι βλέπω, ένα σφασιανό. Μα είσαι τελείως χαζή, εξαιτίας σου που φύγει ο φασιανός! Τι μας λες, εσύ φταίς γι' αυτό! Έπρεπε να τον αφήσεις εμένα! Καλά μας το λένε! Για σοβαρά! Σταθείτε, ρεμίστε! Για ρεμίστε! Για ακούστε με! Τι θα λέγατε να κάναμε μια συμμαχία, παιδιά? Τι εννοείς? Τι θα μας ωφελήσει αυτό? Για σκεφτείτε εδώ λίγο, ακούστε την ιδέα μου. Αν ενώσουμε και οι τρεις τις δυνάμεις μας, θα έχουμε 6 μάτια αντί για 2. Σωστά? Έτσι λοιπόν, με 6 μάτια θα μας είναι πιο εύκολο να βρούμε τροφή. Και με τόσα νύχια θα καταφέρνουμε να πιάνουμε ό,τι πέσει στην αντίληψή μας. Πολλά νύχια.
Αν συνεργαστούμε, δεν θα πεινάσουμε ποτέ πια όπως μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και με 6 μάτια θα βλέπουμε την κάθε κίνηση. Δεν θα μας ξεφέρει κανένα ζώο. Και σκεφτείτε και αυτό. Με τόσα νύχια, είναι δυνατόν να γλιτώσει από τα χέρια μας το θύραμα? Τόσα νύχια. Σαν να έχεις δίκιο, ναι. Ναι, αλλά ποιος ήταν ο αρχηγός, ε? Εσύ τι λες? Δεν νομίζω πως θέλει και ρώτημα. Εγώ λέω να βάλουμε αρχηγό. Λοιπόν, φίλε μου, σκέφτομαι συνέχεια αυτό που έπαθα σήμερα. Και σίγουρα δεν θα γινόταν τίποτα αν συνεργαζόμασταν όλοι μαζί. Κυνηγούσα ένα παγουλό παπάκι που περνούσε από δίπλα. Όμως μου ξέφυγε, έπεσα στο ποτάμι και έγινα εγώ το παπάκι. Και άρπαξα και κρυολόγημα από πάνω. Γι' αυτό νομίζω ότι ο αρχηγός μας πρέπει να είναι ο Λύκος. Και για υπαρχηγό να βάλουμε την Αγριόγατα. Εγώ. Και για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πηγαίνουν ρολόι, εγώ θα είμαι ο σύμβουλος. Πολύ έξυπνη ιδέα, φίλε μου, φίλε. Πού να βρει κανείς τέτοια ξυπνάδα σαν τη δική σου? Και τώρα ας δώσουμε τον όρκο μας. Σαν αρχηγός θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν αδέρφια και να τα μοιραζόμαστε όλα στα ίσια. Θα σφραγίσω αυτή τη συνθήκη ενότητας, δίνοντας όρκο στον τρίχωμα. Ναι. Ορκιστείτε. Ορκίζομαι κι εγώ. Κι εγώ θα ορκιστώ, κι εγώ. Ωραία. Ελάτε, φιλαράκια. Για κοιτάξτε εκεί. Έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το σπίτι του αρκούδου. Φύγαμε. Άλλη. Πάμε. Έχετε δει πιο όμορφο ψάρι από αυτό, ε? Εσύ, πήγαινε να ελέγξεις το σπίτι. Και χωρίς θόρυβο, παρακαλώ. Και γιατί εγώ? Γιατί το είπα εγώ. Καλά, Τράγα. Καλά. Κοιτάξτε που είναι. Τότε πήγαινε εσύ. Εγώ. Μην μου πεις ότι είσαι κοβιτσιάρης. Άντε, παιδί μου, πήγαινε δρόμο. Κανείς μέσα? Ελάτε, δεν υπάρχει κανείς.
Σίγουρα δεν υπάρχει κανείς μέσα. Σώπα και προχώρα. Έλα, έλα, σκαρφάλωσε είπα. Μπρος. Έλα. Έλα, άντε πιάστο. Δεν το κάνω. Σηκώστε με λίγο πιο ψηλά. Μα είσαι σήκωτας, Χριστιανέ μου. Ελάτε βρε πισοφίμια, δεν είναι κανείς εδώ. Αφού τελικά εγώ είμαι πιο δυνατός, θα αναλάβω εγώ τη δράση. Εντάξει, μα κάνε γρήγορα. Δεν θα αντέξω για πολύ. Τα πιασά, κουπά. Έχω τα πιασά, σπουπά. Του κάνετε χάλια, κρεμάστε τους από το ξύλο. Βοήθεια, βοηθήστε με. Βοηθήστε με, καλά μου ζωάκια. Έλα εδώ, μικρό μου πουλάκι. Τι έπαθες? Έπεσε από τη φωλιά μου. Oh. Εκεί πάνω είναι στο δέντρο. Σε καλά. Μια χαρά είμαι, μην ανησυχείς. Ευχαριστώ, αλλά τρέχα γρήγορα σπίτι σου γιατί σου κλέβουν το ψάρι. Πώς? Μα γιατί? Απόψε θα έχουμε ένα σπουδαίο τσιμπούσι, φίλοι μου. Εγώ θα φροντίσω για όλα. Το μόνο που μου χρειάζεται είναι ένα δηλητριασμένο μανιτάρι στο νερό και το γεύμα μας θα είναι έτοιμο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι μια που εσείς οι δυο κάνατε τη δουλειά, να πάρετε τη μεγαλύτερη μερίδα από το ψάρι. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα κάνω δίαιτα, ξέρετε. Σοβαρά. Τότε εντάξει, εντάξει. Πώς? Τους κλέφτες. Αλίμονό τους αν τους πιάσω. Μα πού πήγαν? Εγώ τους είδα, κύριε Αρκούδε. Ήταν μια αλεπού, ένας λύκος και μια αγριόκατα. Πήγαν προς τα εκεί. Θα τους δείξω εγώ. Άντε, πάρτε τα πόδια σας. Το φαγητό θα το φάει μόνο ένας. Εγώ. Τι είπες? Να, έλεγα ότι αφού είσαι ο πιο δυνατός, εσύ θα φας τη μεγαλύτερη μερίδα. Έχω ένα κακό προαίσθημα. Αυτοί οι δύο θέλουν να μου τις σκάσουν. Μα δεν με ξέρουν καλά εμένα. Δεν σταματάτε λίγο. Αρκετά κουραστήκατε. Μας χρειάζεται λίγη ξεκούραση. Μετά θα μοιράσουμε το ψάρι σε τρεις μερίδες και θα φάμε να το ευχαριστηθούμε. Θα είναι νοστιμότατο. Εγώ λέω να πάω να φέρω φρέσκο νερό. Διψάτε, έτσι. Δεν είναι κακή ιδέα. Να κάνε γρήγορα. Ναι. Ορίστε, πιάσε αυτό το ξύλο. Και γιατί να το μοιραστούμε με την αλεπού? Ούτε για τους δυο μας δεν φτάνει. Με πιάνεις, ε? Ναι, θα πάω κοντά στην αλεπού και θα την ευνηδιάσω. Στάσου, στάσου! Μου ήρθε μια ιδέα. Το ψάρι θα είναι όλο δικό μας. Παίξ' το άσχετος. Να μην υποψιαστεί ότι συμβαίνει τίποτα παράξενο, έτσι. Εγώ θα μείνω εδώ να φυλάω το ψάρι. Θα κάνω ότι δίθεν είμαι τόσο κουρασμένος που δεν μπορώ να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Σίγουρα. Και μετά θα φροντίσω να κοιμηθείτε για τα καλά. Και εσύ και η αλεπού. Αποκλείεται να χάσω κι άλλες τρίχες για άλλους όρκους.
Είναι πολύ γελασμένοι αν νομίζουν ότι μπορούν να με ξεγελάσουν εμένα τόσο εύκολα. Δεν ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν. Μόνον εγώ θα φάω το ψάρι. Μόνον εγώ και κανείς άλλος. Για να δω τώρα που πει αυτή η αλεπού. Ωχ, για κοίτα τι κάνει. Δηλητηριάζει το νερό. Με λέω είναι έξυπνη, όχι όμως τόσο πανούργα για να με ξεγελάσει εμένα. Ωραία, έτοιμο. Μάλλον θα γίνει η δουλειά μου. Ας καθίσω λίγο. Τώρα θα δούμε ποιος είναι πιο έξυπνος. Είναι μακριά νυχτωμένια, νομίζουν ότι θα με ευνηδιάσουν εμένα. Σας έφερα και το νεράκι. Είναι το πιο δροσερό νερό που έχετε πιει. Ώστε ήρθες. Κι εγώ έλεγα θα έρθει, δεν θα έρθει. Ορίστε, πιείτε το. Έλα, πρώτο θα πιει ο αρχηγός. Μα πού είστε? Πού πήγατε, βρε παιδιά? Μα πριν λίγο ήταν όλοι εδώ. Παράξενο. Έφαγα τον κόσμο να σας βρω. Ποτέ θα διψάς πολύ. Μετά από σένα. Εσύ είσαι ο μεγάλος αρχηγός. Μα φυσικά. Εσύ θα πιεις την πρώτη γουλιά σαν αρχηγός που είσαι και μετά η αγριόγατα, η επαρχηγός μας. Εγώ θα πιω ό,τι είναι. Εμπρός, πιες τον ευχαριστηθείς. Μπράβο σου. Καλά τα κατάφερες. Σε σένα αξίζει η πρώτη γουλιά. Εμπρός, πιες. Απόλαυσε το. Ευχαριστώ. Νόμιζες ότι θα με φλιδιάσεις. Τώρα είναι δικό μου. Βρωμοκλέφτη! Κάτω τα χέρια σου από το ψάρι μου! Ας το είπα! Το αγγίζεις, θα σε κάνω κομματάκια! Παλιοκλέφτη, τώρα σ' έχω στο χέρι. Αυτή τη φορά δεν μου ξεφεύγεις. Ξέρεις.
λάθος. Ορκίζομαι. Δεν το έκανα εγώ. Χάρη σε σένα το δάσος απαλλάχτηκε από τρεις ενοχλητικούς κλέφτες. Ναι, ζήτω! Μπράβο, κύριε Αρχούδε! Η αγριόγατα. Σε ποια κατηγορία του ζωικού βασιλείου ανήκει η αγριόγατα? Η αγριόγατα είναι σαρκοφάγο θηλαστικό και ανήκει στην οικογένεια των ελουροειδών. Έχει μυτερά αυτιά και μακρύ σταχτή τρίχωμα με σκοτεινόχρωμες δραυδώσεις. Πόσα είδη υπάρχουν και που ζουν? Οι αγριόγατες ανήκουν όλες στο είδος Felis silvestre. Τις βρίσκουμε στην Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη. Πώς ζουν? Είναι πολύ μοναχικά ζώα και αναζητούν συντροφιά την περίοδο του ζευγαρώματος και όταν φροντίζουν τα μικρά τους. Πώς κινούνται? Οι αγριόγατες είναι ιδιαίτερα ευκίνητα ζώα και τα καταφέρνουν μια χαρά στο σκαρφάλωμα των δέντρων. Πώς στρέφονται? Κυρίως με τροκτικά, μικρά πουλιά και μικρά θηλαστικά. Αν βρεθούν κοντά σε ριάκια και ποτάμια, τότε πιάνουν ψάρια και πουλάκια. Πώς προστατεύονται? Οι μεγάλες αγριόγατες δεν έχουν σχεδόν κανένα φυσικό εχθρό. Τα νεαρά όμως ζώα δέχονται επιθέσεις από μεγαλύτερα θηλαστικά. Η άμυνά τους είναι να κρύβονται στην πυκνή βλάστηση, όπου εκεί δεν διακρίνονται από τους εχθρούς τους. Ποια είναι η σχέση τους με τους ανθρώπους? Πολύ άσχημη. Ο άνθρωπος κυνηγάει την αγριόγατα και τη σκοτώνει. Μπορούν να ζήσουν στην πόλη? Όχι. Ποτέ. Μάθατε λοιπόν για το σκατζόγυρο. Η σημερινή ιστορία μας διδάσκει ότι στη ζωή δεν νικάνε πάντα οι δυνατοί. Κοιτάξτε ποιοι έρχονται. Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί. Λόης Καβαγιανού, Βασίλης Καΐλας, Κατερίνα Πετούση, Λουκάς Φραγκούλης, Γιώργος Χριστόπουλος. Σκηνοθετική επιμέλεια, Σπύρου Μιλιώνη. Ο μεταγλωτισμός έγινε στο Studio Cross.